ξέρουμε πού τα διακινούμε, τι σημαίνει εγγύηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Mm-hmm. Προκαλώ τα συνδικαλιστικά όργανα να τα ανοίξουμε τα θέματα αυτά δημόσια σε διάλογο. Μάλιστα, λοιπόν. Παραμένουμε στον κλάδο της Γούνας, όπως το λέει ήδη και ο τίτλος μας. Δημοκρατική αριστερά έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του ουσιαστικά το κόμμα του κυρίου Κουβέλη και εμφανίζεται και πολύ υψηλά στις δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, δεύτερο κόμμα ουσιαστικά, αλλά αποκαλύπτεις στο blog του ΑΦΜ τις βασικές θέσεις του κόμματος, ό,τι έχει να κάνει με τον κλάδο της Γούνας, και νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό για να ξέρουμε τελικά και όλοι εμείς εδώ τι πρεσβεύουν όλοι εκεί οι οποίοι θέλουν την ψήφο μας για να μας εκπροσωπήσουν. Φυσικά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Κουβέλης έτσι φαίνεται να έχει δημοσκοπικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Όμως, ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει να δούμε τοπικά, είδατε έχει σχέση με τη Γούνα, είναι οι θέσεις του κόμματος, του συγκεκριμένου, για τον κλάδο της γουνοποιίας και φυσικά να δούμε μετά ποιοι και ποιες θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές. Περιμένω με αγωνία να ακούσω τα ονόματα. Έχω ακούσει ένα-δύο. Μου λένε ότι ξεκινάνε μια συζήτηση με Παπουλίδη. Έχω ακούσει για την κυρία Σανταλίδου από το Άργος Οριστικό. Δεν ξέρω την αλήθεια. Λοιπόν, επειδή έρχονται εκλογές και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια καλή ενημέρωση, πολύπλευρη, σας διαβάζω από το επίσημο site της Δημοκρατικής Αριστεράς να αναφέρεται ότι δεν ζούμε πια στην εποχή των σπηλαίων. Να μπει οριστικό τέλος στο αιματοβαμμένο εμπόριο της Γούνας, στη φρίκη για εκατομμύρια αθώα πλάσματα που θυσιάζονται άσκοπα και παράλογα στο βωμό του κέρδους. Για να σκοτώσουν τα ζώα χωρίς να καταστρέψουν τη γούνα τους, οι γουναράδες, λέει η Δημοκρατική Αριστερά, συνήθως τα πνίγουν, τα χτυπούν ή τα σφυροκοπούν μέχρι θανάτου. Τα ζώα σε εκτροφία γούνας θανατώνονται με αέρια, προκτική ηλεκτροπληξία ή με δηλητηρίαση με στριχνίνη. Τα μικρά ζώα στριμώχνονται σε κυβότια, δηλητηριάζονται με την καυτή εξάτμιση ενός φορτηγού, ενώ η θάλαμη αποσυμπίεσης και το σπάσιμο του λαιμού είναι άλλες συνήθεις μέθοδοι εξολόθρευσης στα βιομηχανικά εκτροφεία γούνας. Αυτές οι μέθοδοι δεν είναι πάντα αποτελεσματικές και πολλά ζώα ξυπνούν την ώρα που τα γδέρνουν ζωντανά. Ζητάει λοιπόν το κόμμα του κυρίου Κουβέλη άμεσα να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία, η παραγωγή. Λέει λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν σε μια εποχή σαν αυτήν που ζούμε το 2012 που δεν έχουμε ανάγκη σε καμία περίπτωση, λέει, την γούνα να τα θανατώνουμε και να φοράμε στην συνέχεια την γούνα. Μάλιστα, δεν είναι έχει ανάγκη ο κύριος Κουβέλης, γιατί προφανώς δεν ξέρει τι γίνεται στην Καστοριά. Και όταν ψάχνει να βρει ουσιαστικά υποψηφίους, όπως ανέφερες ενδεικτικά και κάποια ονόματα, καλό θα είναι να ενημερωθεί ο κύριος Κουβέλης τι σημαίνει για την Καστοριά ο κλάδος της γούνας και κατά πόσο όλα αυτά τα οποία αναφέρουν βεβαίως ισχύουν. Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που στον ομό μας, έτσι, ακούτε τις θέσεις. Διαβάζοντας, ξέρετε, όλη την προετοιμασία που κάνουμε εν ώψη και των εκλογών, παρακολουθούσα έτσι με ενδιαφέρον τις θέσεις όλων των κομμάτων για διάφορα θέματα. Εντοπίζοντας στα θέματα οικολογίας και τον τίτλο «Όχι στην φρίκη του εμπορίου Γούνας», με αφορμή και την έκθεση που έχει πάλι ο ΣΕΓ στην Αθήνα, που θα συμμετείχε κάνουν και πάλι διαμαρτύρια κτλ. Αντώνη, συμμετείχε η Δημοκρατική Αριστερά, όπως φαίνεται στο επίσημο site της, πέρσι, στα επεισόδια, ναι, ουσιαστικά και στις διαμαρτυρίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της πρώτης διεθνούς έκθεσης στην Αθήνα από το Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών. Βεβαίως. Συμμετείχανε και παροτρύναν τον κόσμο να πάει μαζί κτλ. Έτσι λοιπόν και τώρα η άποψη είναι αυτή που ακούτε. Να μπει οριστικό τέλος στο αιματοβαμμένο εμπόριο της Γούνας, στη φρίκη για εκατομμύρια αθώα πλάσματα. Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε στον νομό Καστοριάς ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί, έτσι, το ζήτημα αυτό που κατά καιρούς ξέρεις και με τους οικολόγους πράσινους. Πάλι είχαμε ένα ζήτημα λίγο για τα θέματα της Γούνας. Ναι. Ποτέ δεν έγινε ξεκάθαρο κάτι τέτοιο. Την στιγμή αυτή έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σκληρό το κείμενο του κυρίου Κουβέλη. Δηλαδή ο τρόπος που παρουσιάζεται, που δεν κρύβονται, έτσι, οι απόψεις τους είναι ανοιχτές, πολύ καθαρές θα έλεγα, Μαριγώ. Έτσι, και γι' αυτό δημοσιοποιούνται για να είναι σε γνώση μας για το πώς αντιμετωπίζεται όλο το ζήτημα αυτό, μιας και μιλάμε για τον κλάδο της γουνοποιίας. Έτσι. Γιατί ο κλάδος γουνοποιίας δεν έχει να κάνει φυσικά μόνο με τους ευνοημένους 70% επιχειρηματίες
με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Όχι, έχει βέβαια, να κάνει, έχει να κάνει με χίλιες δύο οικογένειες που τρέφονται ουσιαστικά, συντηρούνται και ζουν από τον κλάδο της γούνας και για αυτούς είναι ζήτημα ζωής και θανάτου χωρίς να έχουν πάρει παχυλά δάνεια ή να ρυθμίζουν τα δάνεια αυτά με τις πλάτες του ελληνικού δημοσίου σε καμία περίπτωση. Πάντως, δύο μέρες τώρα να σου πω ότι έχει ξεκινήσει μια ιστορία από αυτούς που δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν την εγγύηση του δημοσίου, να μαθαίνω και να πληροφορούμε και εγώ και άλλοι πολλοί διάφορα πράγματα για το πώς δίδονταν. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να μείνει και για το θέμα του κλάδου της γονοποίησης από τον κύριο Κουβέλη και τα υπόλοιπα ζητήματα είναι πολύ ανοιχτά. Γι' αυτό εγώ κατά καιρούς έχω ακούσει για παράδειγμα έναν μεγάλο επενδυτή στο νομό, τον κύριο Δίτσιο, να τοποθετείται δημόσια για πολλά θέματα. Εγώ τον προκαλώ να τα κουβεντιάσουμε. Τον κύριο Καλλισθένη, να δούμε τον κύριο Βογιατζή, το θυμάστε, από το Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς. Λοιπόν, όλοι οι γουνοποιοί, ο κύριος Πολυγιάννης που είχε εμπλακεί με τον κύριο Τραγιανό τότε με την Ομοσπονδία, κάποια στιγμή συζητήστε τα δημόσια, να δούμε τι λέμε για τις εγγύησεις και να τα βάλουμε κάτω. Μελέτες βιωσιμότητας, πώς πήραμε την εγγύηση, πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ποιες διαδικασίες στηρίχθηκαν, ποια κριτήρια υιοθετήθηκαν ουσιαστικά ή εφαρμόστηκαν και πού αξιοποιήθηκαν, έτσι, τα χρήματα αυτά. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Θα το ελέγξει αυτό η Τρόικα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τα πορίσματα και της Τρόικας. Εξαιρετικά σημαντική νομίζω και η αποκάλυψη σε ό,τι έχει να κάνει και με την δημοκρατική αριστερά και τις απόψεις της για το αιματοβαμμένο, όπως λέει, εμπόριο γούνας. Βέβαια, νομίζω είναι οι απόψεις τις οποίες τις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι φορείς συνήθως αποφεύγουν να τις σχολιάζουν, αλλά όταν ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την ψήφο του κόσμου και του Καστοριανού λαού σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω εκεί θα πρέπει με κάποιον τρόπο να πάρουμε και εμείς θέση έτσι λίγο πιο δυνατά και προς τα έξω σε σχέση με την τακτική που ακολουθούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Πάντως θα περιμένουμε να το κουβεντιάσουμε όλο αυτό και με τους υποψήφιους βουλευτές, αν υπάρξουν στον νομό Καστοριανού. Για να δούμε. Είπε η κυρία Σανταλίδου και ο κύριος Παπουλίδης, είναι δύο ονόματα που έχουν ακουστεί ότι υπάρχουν συζητήσεις. Ήδη δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί, αλλά ακούστηκε, άκουσα ότι συζητούν, ότι θα προτείνουν κτλ. Μάλιστα για την κυρία Σανταλίδου, την αντιδήμαρχο του Άργους, το διάβασα σε εφημερίδα Κυριακάτικη κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Τελικά φαντάζομαι εν ώψη των εκλογών σίγουρα θα ενταθούν και όλες αυτές οι διαδικασίες. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα μάθουμε τα ονόματα για όλα τα κόμματα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αντώνη. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Αυτά, αυτά. Απλούστατα και τώρα λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα και email την ώρα αυτή για τις υποθέσεις του κλάδου της γουνοποιίας. Σας είπα, ανοίγει ένα τεράστιο θέμα για τις δανειοδοτήσεις, για τα κριτήρια, αν υπήρχαν παρανομίες, αν υπήρχε διαφάνεια. Λοιπόν, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες πραγματικά ανοίξαν όντως μεγάλα ζητήματα με τα πορίσματα. Δυστυχώς θα ελεγχθούμε για πράγματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Δεν τιμούν την Καστοριά. Η Καστοριά δυστυχώς φαίνεται να εκπροσωπείται από 50, 60, 70 ευνοημένους σκανδαλωδώς τα έλεγα τα τελευταία χρόνια. Τη στιγμή που κάποιοι άλλοι του κλάδου πεινάνε, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και δεν είναι μόνο οι άλλοι του κλάδου, έχω μιλήσει για δεκάδες άλλες επιχειρήσεις, χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έτυχαν ποτέ μιας ευνοϊκής μεταχείρισης, ποτέ κανένας τους δεν ασχολήθηκε με όλο το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα επαγγελματικά δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια, οι κάρτες, τα καταναλωτικά, γιατί όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι βουλευτές, το ξαναλέω για 7η φορά από χθες. Οι τοπικοί βουλευτές των τελευταίων 10-15 ετών. Και σου θύμισα χθες, Μαρηγό, το ζήτημα της δεκαετίας του 90. Σας θύμισα το 91, εμείς ήμασταν πολύ μικροί, εσείς πολύ μικρότεροι. Λοιπόν, το 91 που ξεκίνησα τότε, θυμάμαι, να φτιάχνω την ραδιοφωνική εκπομπή «Ροή της Μέρας», στο ραδιόφωνο και όλο το Ράδιο 1 του Βασίλη του Τέρψη. Από τότε θυμάμαι πολλά ζητήματα πάλι με ρυθμίσεις διαγραφές. Με αποκορύφωμα Σημειοφορίδη, Στέφανο Μάνο Μητσοτάκη, 93. Δάνεια που παγώσανε, δάνεια που διαγράφηκαν για 5-10 χρόνια, ευνοημένοι λίγοι, άλλοι σηκώνανε ψηλά μέσα στην ΕΔΙΚΑ βουλευτές, το ένα, το άλλο, χαμός γινόταν. Όμως, συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, 20-25 χρόνια τώρα. Γι' αυτό λοιπόν δημόσια η κοινωνία να ζητήσει και να απαιτήσει από τους βουλευτές δημόσια τοποθετήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.
If the knowledge of a language is a skill you need, then KLS is the only choice. KLS, Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Γνωρίζετε τι παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για χρόνια πάσχοντες? Εμείς γνωρίζουμε. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, Γράμμου 20, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα και βοηθήματα, αλλά και νοσηλευτικές συμβουλές για αποθεραπεία, αποκατάσταση και φροντίδα των ασθενών σας. Με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας όσο και την δική σας. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν. Διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-374. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Το πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο σπίτι, Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δισπηλιό Καστοριάς. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και καλή χρονιά.
Εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με τον κύριο Κίμωνα Μηταλίδη, οικονομολόγος και εκπρόσωπος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς. Υπήρξε και ένα άρθρο, κύριε Μηταλίδη. Καλησπέρα καταρχήν. Ευχαριστώ καλησπέρα. Πολύ που είστε κοντά μας τηλεφωνικά. Υπήρξε και ένα άρθρο από την πλευρά σας. Μία παράταξη μεγαλώνει αμφίδρομα. Μία παράταξη μεγαλώνει αμφίδρομα και μεγαλώνει και αμφίπλευρα. Δηλαδή τόσο πρέπει να ακούγεται και από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση προς την ηγεσία του κάθε κόμματος και της κάθε παράταξης, που είναι, παράταξη είναι μια έννοια διευρυμένη σε σχέση με το κόμμα, καθώς επίσης πρέπει να μεγαλώνει αμφίπλευρα, δηλαδή εκατέρωθεν των πτερήγων της, δηλαδή τόσο προς τα δεξιά όσο και προς το κέντρο ή προς τα αριστερά. Γίνεται αυτό στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω πως βρισκόμαστε σε μια φάση που αυτή η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή ότι γίνεται μια προσπάθεια το κόμμα παράταξη να κάνει τη διεύρυνσή της τόσο προς τα δεξιά όσο και προς το κέντρο. Σίγουρα αν οι κινήσεις περιοριστούν στις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αυτή η προσπάθεια θα είναι ημιτελής και δεν θα είναι ικανή για να αλλάξει το ήδη υπάρχον σκηνικό όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Η θέση, η στάση του κόσμου, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε όλο αυτό ποια είναι? Έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε εσείς, υπάρχει όλος, αυτή την οποία βιώνει όλος ο κόσμος, αυτή την οποία στάση έχουμε όλοι απέναντι στα τεκτενόμενα σήμερα, είναι μια οργή και αγανάκτηση για το σύνολο των μέτρων και των νόμων των οποίων ψηφίζονται και είναι σίγουρα μια απογοήτευση του κόσμου για την αλλαγή της στάσης την οποία επέδειξε και η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα και τόσο με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση όσο και με την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου. Mm-hmm. Τι κόστος πιστεύετε ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό πολύ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συνεπής στάση. Αυτό η συνέπεια και η αλήθεια λέμε ότι είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη από όλους μας, τόσο από τα κόμματα όσο και από εμάς τους πολίτες. Και σίγουρα στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένα έλλειμμα συνέπειας. Mm-hmm. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη αν αυτοί οι οποίοι έχουν λάθος είμαστε εμείς όλοι που έχουμε τη διαφορετική άποψη στα τεκτενόμενα στην πολιτική ζωή της χώρας, ή ότι το σωστό είναι οι όλες τις αποφάσεις που οποίες έχουν πάρθει μέχρι σήμερα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τη χθεσινή ψηφοφορία και τα ναι, τα πέντε ναι που είχαμε από τους διαγραφέντες, θέλω ένα σχόλιο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση του Αντώνη Σαμαρά καταρχήν, ο οποίος διαγράφει αυτούς που είπαν όχι στο μνημόνιο, στη συνέχεια όμως ανοίγει την πόρτα ή παράθυρο ή οτιδήποτε, όπως θέλει ο καθένας να το ονομάσει, για να επιστρέψουν οι διαγραφέντες εφόσον ψηφίσουν ναι στους εφαρμοστικούς νόμους. Και από εκεί και πέρα ένα σχόλιο και για τη στάση των πέντε αυτών, οι οποίοι μέσα σε χρόνο μηδενικό, εγώ θα έλεγα, χωρίς καν ο κόσμος ή οι ίδιοι να αντιληφθούν τι έκαναν, λέγοντας όχι αρχικά στο μνημόνιο, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Καστοριάς, ο κύριος Τζικαλάγιας, γύρισαν την κασέτα, να το πω έτσι, και από το όχι πήγαμε στο ναι. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά θέματα. Ένα είναι η στάση του Προέδρου και του εκάστοτε Προέδρου στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ένα είναι η στάση των 15, καθώς επίσης και η στάση των υπολείπων 17, γιατί 22 ήταν τα όχι τα οποία προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία. Από τους οποίους λέω οι πέντε είπαν χθες το όχι. Οι πέντε ξανά ναι. Είπανε ναι. Αυτό το οποίο έγινε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήταν το σωστό, αλλά για λάθος λόγο. Δηλαδή η διαγραφή των ατόμων όλων όσων καταψήφισαν το μνημόνιο ήταν αναγκαία από τη στιγμή που ο Πρόεδρος βγήκε και δήλωσε ότι πρέπει να διαγραφούν όσοι καταψηφίσουν το μνημόνιο. Mm-hmm. Ήταν όμως λάθος για την αιτία. Καθώς ότι όλοι όσοι, αν δεν υπήρχε η υποχρέωση των βουλευτών να ψηφίσουν το ναι, νομίζω πως το αποτέλεσμα, όπως το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, ότι το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Ναι. Και η ψηφοφορία μπορεί να μην είχε τα αποτελέσματα τα οποία είχε. Από την άλλη πλευρά, στο διτό αυτό ερώτημα, είχαμε να κάνει με τους βουλευτές και με τα πρόσωπα τα οποία άλλαξαν την απόφασή τους μέσα σε 15 μέρες. Αυτό το οποίο όλη η κοινωνία, αυτό το οποίο ζητάει από τους πολιτικούς πλέον στις μέρες μας είναι δύο πράγματα. Τη συνέπεια και την αλήθεια. Θέλει δηλαδή ο κόσμος να βλέπει από έναν πολιτικό συνέπεια,
ακόμα και στο όχι ή στο ναι που θα ψηφίσει, να έρθει και να πείσει τον κόσμο για το ορθόν της πράξης του. Και επιπλέον θέλει αλήθεια σε όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο κάθε πολιτικός. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την παλινδρόμηση στην οποία είχαμε, με την αλλαγή της τάσης των πέντε, μπερδευόμαστε στην αλήθεια να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι ποια είναι η αλήθεια. Μα δεν ξέρω και αν οι ίδιοι έχουν καταλάβει. Μέρες, ψήφισαν όχι, έχουν δίκιο χθες το βράδυ που ψήφισαν ναι, και αν αυτά τα δύο μαζί πώς μπορούν να συγκεραστούν και πώς μπορούν να βγουν προς τα έξω στην κοινωνία. Που αν θέλετε να το πούμε, αν μιλούσαμε ομά κομματικά, θα λέγαμε καλώς κάνανε, γιατί με αυτόν τον τρόπο ήρθαν περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει περισσότερο ποσοστό. Αλλά σε βάθος χρόνου αυτό θα αποδειχθεί ότι δεν είναι προς όφελος ούτε του κόμματος της παράταξης, διότι δεν μπορεί στους ανθρώπους οι οποίοι τη μία ψηφίζουν το ένα, την άλλη ψηφίζουν κάτι άλλο, να μπορεί να ενταχθούν έτσι ελαφρά την καρδιά μέσα στο κόμμα. Και μια προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα είναι και τόσο ρόδινος ο δρόμος. Είτε που είναι αυτοί που είπαν οι πέντε οι χθεσινοί ναι, είτε βρεθούν και άλλοι στην πορεία για την πλήρη ένταξή τους στο κόμμα. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα συμμετέχουν στις λίστες, οι οποίοι ακολούθησαν την κομματική πειθαρχία, είπαν ναι. Όχι. Ναι. Δηλαδή, αυτοί κάποιοι δηλαδή βρήκαν την εύκολη λύση του όχι, κρυμμένη πίσω από την σιγουριά ότι δεν πρόκειται, ότι σίγουρα θα ψηφιστεί το μνημόνιο. Και είπανε όχι και μετά από 15 μέρες κάνανε τη φράση των ημερών και της πολιτικής κοινής των τελευταίων δύο ετών που είναι η Κολοτούμπα και βρέθηκαν ξαφνικά στην αντίπερα όχθη και προσπαθούν πλέον να μας πείσουν ότι το όχι το οποίο είπανε ήταν σωστό αλλά ταυτόχρονα είναι σωστό και το ναι το χθεσινό. Συγγνώμη, λίγο προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω και να το κατανοήσω. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν είναι εξασφαλισμένη η συμμετοχή αυτών των βουλευτών ουσιαστικά στην επόμενη αυτό βουλευτική δεν ξέρω. Λίστα. Αν κλάβουμε τα μηνύματα τα οποία προέρχονται από κάθε πλευρά, είναι ότι ο δρόμος ο οποίος πρέπει να ακολουθήσουν όλοι όσοι καταψήφισαν το μνημόνιο θα είναι μακρύς. Ξαναλέω, μπορεί να έκαναν κάτι σωστό, να διαγράφηκαν για λάθος λόγο, αλλά από εκεί και μετά με τη δική τους συνεχόμενη ταλάντευση ανάμεσα στο τύπο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ούτε και οι ίδιοι ακριβώς ξέρουν τι έχουν ψηφίσει και τι πραγματικά είναι το σωστό, ότι ουσιαστικά και αυτοί ακυρώνουν τους ίδιους τους αυτούς και δημιουργούν με τον τρόπο τους και αυτοί πρόβλημα στην ήδη καταραγωμένη παράταξη, γιατί κακά τα ψέματα το να μιλάμε σήμερα για κόμματα, για παρατάξεις, για οτιδήποτε είναι λίγο οξύμορο τη στιγμή που τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας είναι τεράστια. Mm-hmm. Απλά επειδή είναι θέμα επικαιρότητας και επειδή όπως και να κάνουμε πλέον έχει μπει πολιτική με ήττα και όχι πολιτική με όμικρον γιώτα πολύ έντονα μέσα στη ζωή μας, αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι τον προηγούμενο καιρό με τις πράξεις και τις παραλήψεις των βουλευτών και όσων ασκούν πολιτική. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα τουλάχιστον καλό, γιατί πλέον δεν θα είναι κανένας δεν θα είναι κανένας χωρίς έλεγχο και δεν θα είναι κανένας χωρίς κριτική. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε και ό,τι δεν λέμε θα κρίνεται σε καθημερινή βάση. Αυτό νομίζω θα φανεί ουσιαστικά και από τις επόμενες εκλογές και θα δείξει ποια είναι η θέληση πλέον του κόσμου για να το κάνει πράξη, να το θέσει σε εφαρμογή. Σίγουρα ο κόσμος θα δείξει με τη στάση και τη συμπεριφορά του ότι πλέον έχει οριμάσει. Αυτό επίσης είναι μια κατάκτηση μέσα από όλη αυτή τη δίνη την οποία έχουμε περιέλθει σαν κοινωνία και σαν οικονομία. Mm-hmm. Ότι ο κόσμος πλέον δεν θα ψηφίσει όταν θα κατέβει ξανά στις κάλπες ελευθά την καρδία άτομα ή κόμματα μόνο και μόνο γιατί ήταν παραδοσιακά εκεί, γιατί είναι φίλος του, γιατί είναι ο γιατρός του, γιατί είναι ο κολλητός του, γιατί είναι ο φίλος του. Γιατί του έχει τάξει μια θέση. Πιο ουσιαστικά και πιο δυναμικά. Ή γιατί του έχει τάξει μία θέση και όλα αυτά τα οποία μάθαμε τόσα χρόνια. Είναι λίγο σημαντικό να μιλάμε ότι του έχει τάξει κάποιος μία θέση την εποχή που η ανεργία καλπάζει. Και πλέον δεν νομίζω καν και οι ίδιοι οι πολιτικοί να μπορούν να κάνουν κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Μακάρι να μπορούσαν να κάνουν κάτι και να δώσουν δουλειά έστω και με πλάγιο τρόπο σε πέντε ανθρώπους, σε πέντε οικογένειες που πραγματικά είχαν ανάγκη. Αλλά νομίζω έτσι όπως είναι πλέον το σύστημα και έτσι όπως είναι πλέον. Οι δουλειές οι οποίες δεν υπάρχουν, ότι δεν μπορεί κανένας να δώσει δουλειά σε κόσμο. Τη μεταγραφή του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Βορύδη, πώς τη σχολιάζετε? Αν διαβάσετε και το άρθρο το οποίο έγραψα, είναι μια μεταγραφή η οποία διευρύνει τη Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, σίγουρα πάρα πολλοί διαφωνούν. Αυτό το οποίο εγώ κρατάω είναι ότι είναι μια αφετηρία αμφίδρομης διεύρυνσης.
αν δεν πραγματοποιηθεί αμφισίδρομη διεύρυνση, δεν θα είναι κάτι θετικό για το κόμμα στη τελική ανάλυση. Εμένα πάντως μου προκαλεί εντύπωση και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίπτωση των δύο πρώην βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πλέον μελών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γενικότερα όλες αυτές τις μεταγραφές τις οποίες κατά καιρούς έχουμε δει, που πραγματικά αναρωτιέμαι πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος πρεσβεύει υποτίθεται μια κάποια ιδεολογία, μια κάποια θέση όταν ανήκει σε ένα κόμμα, μπορεί εν μία νυχτή αυτήν την ιδεολογία και αυτές τις θέσεις να τις διαγράψει και να ενστερνιστεί κάτι πλήρως διαφορετικό, κατά τρόπον τεινά διαφορετικό. Είναι ένα ερώτημα πάντως, γιατί εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ο αγώνας ορισμένων ανθρώπων, πάση θυσία, να κρατηθούν στο πολιτικό προσκήνιο. Ο καιροσκοπισμός και η ματαιοδοξία είναι χαρακτηριστικό των πολιτικών ανδρών της χώρας μας. Δυστυχώς. Και είναι γεγονός ότι κάποιοι, σίγουρα δεν είναι όλοι, όταν λέμε και η πολιτική είναι κομμάτι της κοινωνίας, όπως υπάρχουν απαντήσεις. Είναι όμως η πλειοψηφία, κύριε Μηταλίδη. Πολιτική, σίγουρα μέσα στους 300 υπάρχουν και κάποιοι άξιοι, οι οποίοι βέβαια χάνονται από το σύνολο των υπολείπων. Ναι. Αλλά ο κανόνας είναι ότι ειδικά τα πολύ προβεβλημένα στελέχη προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να γατζωθούν από την εξουσία. Mm-hmm. Απλά πρέπει να αναλογιστούμε πολύ περισσότερο τώρα και στις επερχόμενες εκλογές και εμείς το δικό μας μοιράδιο ευθύνης. Γιατί και εμείς είμαστε αυτοί που σε τελική ανάλυση επιλέγουμε. Εμείς επιλέγουμε τα άτομα, εμείς επιλέγουμε τα κόμματα, εμείς επιλέγουμε ποιους θα μας εκπροσωπήσουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα και σε αυτές τις εκλογές αυτό που κάναμε μέχρι τις προηγούμενες. Να μπαίνουμε μέσα στο παραβάν, να ψηφίζουμε και τη στιγμή, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι με την ψήφο μας, τη στιγμή που ψηφίζουμε να μετανιώνουμε αυτό που ψηφίσαμε. Ναι. Θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πολύ περισσότερο συνειδητοποιημένοι και θα πρέπει να έχουμε πλέον ουσιαστική άποψη, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα τι θα ψηφίσει ο καθένας, γιατί όπως είναι το σύστημα της Ελλάδας, σίγουρα κάποιο κόμμα θα ψηφίσει, μικρό, μεγάλο, πλέον όλα μικρά είναι. Αλλά σε όλα τα κόμματα, σε όλο το φάσμα του πολιτικού χώρου, σε όλο, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, υπάρχουν άτομα άξια και ικανά. Ας φροντίσουμε όλοι να βρούμε αυτούς. Και ας φροντίσουν ορισμένοι να τους αφήσουν αυτούς να αναδειχθούν. Και να βγουν άνθρωποι που δεν θα έχουν πλέον βαρύδια με το χθες. Ναι. Και θα πρέπει και ορισμένοι άλλοι να αφήσουν αυτά τα άξια άτομα, όπως λέτε εσείς, να αναδειχθούν. Για να τα ανακαλύψει και ο κόσμος, να μπορέσει να τους ψηφίσει και ενδεχομένως να δει κάτι καλύτερο ουσιαστικά στο μέλλον. Αν δεν τους αφήσει το λεγόμενο σύστημα. Ήδη η κοινωνία ξεκινάει και προσπερνάει τα κόμματα. Θα προσπεράσει τους πάντες και θα επιβάλλει, το επιβάλλει εντός εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει μπορεί να το πει καθένας, θα επιβάλλει ανθρώπους που πραγματικά θα έχουν την όρεξη, τη διάθεση και πάνω απ' όλα δεν θα έχουν την επιθυμία του πλουτισμού υλικού ή άειλου μέσω της πολιτικής. Κάποια στιγμή πάντως και η Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι από την Καστοριά τουλάχιστον παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, κάποια στιγμή θα πρέπει το κόμμα αυτό να δει την περιοχή μας, να σκύψει πάνω από την περιοχή μας και να της ανταποδώσει έστω όλα αυτά τα οποία της οφείλει. Δεν το έκανε ποτέ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνει, νομίζω. Γιατί πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει και σίγουρα τα μηνύματα που θα πάρει και η Νέα Δημοκρατία και από την Καστοριά θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά και ριζικά, τα μηνύματα που θα πάρουν όλοι από όλα τα κόμματα θα είναι ιδιαίτερα τρανταχτά. Το γεγονός ότι σε εποχές κρίσης έχουμε αυξήσεις υπερβολικές των άκρων, είτε δεξιών είτε αριστερών, είναι σημεία τα οποία πρέπει όλους να μας προβληματίζουν. Το γεγονός ότι μπορεί να μιλήσουμε, δεν είναι κακό το να έχουμε 8 κομματική βουλή, αλλά φανταστείτε και περισσότερα κόμματα, να υπάρχουν φωνές των άκρων, οι οποίοι θα αποτελούν με τόσο κατακαιρματισμό των ευρών, να αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της πολιτικής ζωής της χώρας. Ναι. Και ξαναλέω ότι η κοινωνία είναι αυτή η οποία θα επιβάλλει, και το λέω και το εννοώ, θα επιβάλλει και θα επιλέξει τους ανθρώπους και στην Καστοριά. Και αυτό που έχει γίνει ουσιαστικά στην Καστοριά, και είναι δηλαδή πλέον δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μεγάλος πολιτικός αναλυτής για να το καταλάβει, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί την Καστοριά σίγουρη, οπότε λέει αυτοί θα μας ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς, δεν ενδιαφερόμαστε, και ακριβώς το αντίστροφο συμβαίνει από το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτοί ό,τι και να κάνουμε δεν πρόκειται να ψηφίσουν, θα ψηφίσουν κάτι άλλο.
Οπότε πάλι να του αφήσουμε στην, στη μοίρα να τους αφήσουμε στην απέξω. Νομίζω ότι κινήσεις όπως αυτές που είχαν γίνει για το πετρέλαιο θέρμανσης, άσχετα αν δεν έγινε κάτι, δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξεις τον κόσμο, mm-hmm. αλλά βάζοντας μικρά-μικρά λιθαράκια μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά. Mm-hmm. Και αν συνεχιστούν τέτοιου είδους ενέργειες, νομίζω πως πολλοί θα σκύψουν και θα ενδιαφερθούν για την Καστοριά. Και πόσο περισσότερο τώρα για τις επόμενες εκλογές που και κάθε ψήφος, έτσι όπως πάει το σύστημα, θα είναι πολύ σημαντική, αν αφήσουν το οποιοδήποτε χωριό στο έλεος του, τα μηνύματα θα είναι ηχηρά. Και μια και είπα για χωριό ή γενικότερα για πόλεις, θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον στις επόμενες εκλογές να δούμε κατά πόσο οι πολιτικοί θα μπορέσουν να πάνε το λεγόμενο σπίτι-σπίτι, χωριό-χωριό, καφενείο-καφενείο και να πάνε να ζητήσουν την ψήφο από τον κόσμο. Έτσι. Πραγματικά θα όντας έχει πολύ ειλικρινή και απαντώντας, να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που θα έχει να τους υποβάλει ο κόσμος, θα έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το καλό, γιατί μέσα από τις ερωτήσεις μπορεί να προκύψει ένας γόνιμος διάλογος και να βγουν και αποτελέσματα. Ελπίζω να είναι γόνιμος. Όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν θα είναι εκεί για να κάνει ερωτήσεις. Ναι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτοί οι οποίοι ασκούν πολιτική, διαμορφώνουν πολιτικές και βρίσκονται είτε κοντά είτε μέσα στα κέντρα εξουσίας, είτε θέλουν να λέγονται πολιτικοί ηγέτες, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή χρειάζεται αλήθεια και χρειάζεται να αλλάξει επιτέλους κάτι προς το καλύτερο στην καθημερινότητά του. Βρισκόμαστε συνεχόμενα με νέα μέτρα, με νέα χαράτσια και το χειρότερο όλων είναι ότι δεν φαίνεται ακόμα στο βάθος του τούνελ έστω κάτι, μια χτίδα φωτός, να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι έστω μετά από 2, μετά από 3, μετά από 4 χρόνια, ότι κάποια στιγμή το ότι πράγμα κάπως απέδωσαν θα γίνει οι λίγο καλύτερα. Ναι. Λέμε ότι ήταν το χειρότερο το οποίο ζήσαμε το μνημόνιο με τα μέτρα τα οποία ψηφίζονται τώρα, mm-hmm. αλλά να δούμε τελικά μήπως θα λέμε τον Ιούνιο ότι ήρθαν τα χειρότερα και κάθε 6 μήνες να λέμε ότι είναι τα χειρότερα και να οδηγηθούμε σε μια εξαθλίωση και σε μια υποβάθμιση της κοινωνικής μας ζωής, όπου θα μιλάμε για δεκαετίες του 50, ίσως και νωρίτερα. Λοιπόν, θα δούμε. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι στιγμής όλα τα μέτρα τα οποία έχουν επαρθεί δεν έχουν αποδώσει στο ελάχιστο ουσιαστικά. Πήραμε και παίρνουμε και αυτήν ακριβώς τη στιγμή από τα πιο σκληρά μέτρα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν τελειώνει εδώ ο κατάλογος. Έρχονται και νέα μέτρα τον Ιούνιο, όπως έχουν ανακοινωθεί. Είναι αυτή που οδηγεί σε νέα μέτρα. Είναι και ένα θέμα πάντως. Από όλα αυτά τα οποία αναλαμβάνουμε ως χώρα, ως κυβέρνηση να φέρουμε εις πέρας, τι τελικά φέρνουμε εις πέρας, πόσες από αυτές τις δεσμεύσεις απέναντι στους εταίρους μας τις υλοποιούμε, διότι φαντάζομαι ότι και αυτό έχει συμβάλει κατά πολύ στον κατακαιρματισμό, όπως είπαμε προηγουμένως, των Ελλήνων πολιτών. Σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τις ανακολουθίες από πλευράς κυβέρνησης τα δύο τελευταία χρόνια. Και της μεταβατικής και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα δούμε πολύ όλα αυτά. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον Κίμωνα Μηταλίδη. Αλλάξουμε θέμα. Έως τις 31 Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων στη δράση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όπως είναι γνωστό, στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς. Πολλές λεπτομέρειες θα πάρετε από το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Έως τις 31 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Την υλοποίηση του προγράμματος στην Καστοριά έχει αναλάβει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Παράταση καταρχήν να πούμε ότι είναι για το πρόγραμμα του Δικηγορικού Συλλόγου προκειμένου να γίνουν οι αρχικές αιτήσεις εξοδικαστικού συμβιβασμού δωρεάν. Δεν σημαίνει ότι μετά τον Ιούλιο δεν θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πραγματοποιήσουν αιτήσεις με τους δικηγόρους της επιλογής τους. Σημαίνει ότι ο Σύλλογος μέχρι και 31 εβδόμου θα πραγματοποιεί τις πρώτες αιτήσεις, το ξαναλέω γιατί υπήρχαν κάποιες παρεξηγήσεις, τις αιτήσεις εξοδικαστικού συμβιβασμού που αφορούν τις τράπεζες δωρεάν. Όταν η απάντηση θα είναι αρνητική ή οτιδήποτε άλλο και θα χρειαστεί να συνεχιστεί διαδικασία στα ειρηνοδικεία της πόλης, εδώ της περιοχής μας,
τότε δεν είναι δωρεάν και ο κάθε ιδιώτης που ενδιαφέρεται με τη συνεργασία του δικηγόρου του πλέον θα πληρώσει και το δικηγόρο αλλά και το δικαστικό επιμελητή που θα επιδώσει όλες αυτές τις αιτήσεις στις τράπεζες. Ο δικηγορικός σύλλογος αναλαμβάνει με τη συνεργασία περίπου 40 δικηγόρων της περιοχής οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο πάρα πολύ καλά, λοιπόν, να πραγματοποιήσουν αυτές τις αιτήσεις. Ο κόσμος μπορεί να έρθει εδώ στο δικηγορικό σύλλογο να κάνει την αίτησή του, να υπογράψει την αντίστοιχη αίτηση και μια βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και έπειτα θα χρεωθεί σε κάποιο δικηγόρο συνάδελφο ο οποίος θα πραγματοποιήσει τις ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να κατατεθεί η αίτηση αυτή. Στις 100 έφτασαν οι αιτήσεις στην περιοχή μας. Τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε καθημερινά είναι πάρα πολλά. Θα παρακαλούσα τον κόσμο, το τηλέφωνο που μπορούν να ζητούν πληροφορίες είναι το 2467-022-674 και μπορούν να καλούν από τις 9 μέχρι και τις 10 κάθε πρωί, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και παρακαλώ πολύ λιγάκι για αυτό το ωράριο, γιατί το τηλέφωνο είναι του Δικηγορικού Συλλόγου που εξυπηρετεί για πάρα πολλές άλλες υποθέσεις και καλό θα ήταν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα δηλαδή, να παίρνουν για να ζητάνε πληροφορίες ή να έρχονται εδώ πάλι 9 με 10 το πρωί στο δικαστικό μέγαρο και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου στο νησό Γιώργο. Πρόσφατα στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς εκδικάστηκαν 3 υποθέσεις οι οποίες πέτυχαν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Ευτυχώς όλο αυτό τον καιρό έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις δικαστικές ανά την Ελλάδα που μπορούμε οι συνάδελφοι να χρησιμοποιήσουμε ως νομολογιακά καθαρά στο ακροατήριο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί ξέρετε, κάθε τι καινούριο χρειάζεται λίγο το χρόνο του, χρειάζεται κάποιες αποφάσεις, γιατί και οι δικαστές δεν μπορούν να ρισκάρουν έτσι εύκολα κάποια πράγματα και φυσικά έχει να κάνει και με την κάθε περιοχή, έτσι. Αυτό λοιπόν και με το πρόγραμμα, με την παράταση που δίνεται στο πρόγραμμα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 100 περίπου αιτήσεις έχουν γίνει, όπως ακούσετε και στο ρεπορτάζ μέχρι στιγμής. Υπήρξαν 3 αποφάσεις με ευνοϊκές ρυθμίσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χαρίζονται βεβαίως τα χρέη στους δανειολήπτες. Απλά το δικαστήριο αποφασίζει σύμφωνα με τα εισοδήματα, σύμφωνα με τις οφειλές τις οποίες έχει ένα νοικοκυριό, πότε ακριβώς θα αποπληρώσει τα δάνεια. Καλό θα είναι λοιπόν να απευθυνθείτε στο Δικηγορικό Σύλλογο για τυχόν λεπτομέρειες και πληροφορίες τις οποίες θέλετε. Εμείς θα πάμε και πάλι σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. We keep learning to support so that you keep learning to succeed. KLS. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. KLS Καστοριά. Τολεμαίων 3. Τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων. Τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά. Θεοδόρους Γιάκα 4. Τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success.
Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Στο σπίτι σου δημιούργησε, ανανεώσου και νιώσε την ατμόσφαιρα του ονείρου. Διαμαντοπούλου. Χαλί, κουρτίνα, λευκά είδη. Χαλί μοντέρνο, κλασικό, παιδικό. Δώστε την πραγματική διάσταση στις λέξεις «μοντέρνο σπίτι», «Ασλάνης Χόμ», «Ρίτσι», «Disney» και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου. Επαγγελματικά Roman Roller, στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά, αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου. Σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τείχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου. Όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Γουναράδων 5. Περιοχή Χλώρης. Τηλέφωνο 83382. Στον απόϊχο του καλοκαιρινού River Party λειτουργεί από φέτος το River Party Restaurant. Από 17 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί έως το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-31077 και 24670-31011. Την περίοδο των εορτών ανοιχτά καθημερινά. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο σπίτι. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δυσπηλιό Καστοριάς. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Οριστικού. Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και καλή χρονιά. Εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων για το πετρέλαιο το οποίο βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη λίμνη της Καστοριάς. Έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Λίμνης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Δημήτρης Τζομπάνος. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλησπέρα σας.
Τι έγινε τελικά με το πετρέλαιο, με τη μικρή ποσότητα βεβαίως θα πρέπει να πούμε πετρελαίο, την οποία είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη λίμνη της Καστοριάς και νομίζω ότι αρκετοί παρεξενευτήκαμε αναρωτώμενοι τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Βρέθηκε κάποια ποσότητα, μετά από κάποια ενημέρωση που είχαμε από κάποιον συμπολίτη μας, ενεργήσαμε άμεσα, εγώ με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Περκανά, πήγαμε στο σημείο και όντως υπήρχε κάποια ποσότητα επιφανειακά της λίμνης, πήραμε κάποια δείγματα και με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε και η ποσότητα δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να θορυβηθούμε τέλος πάντων και να δημιουργήσει πρόβλημα στο περιβάλλον της λίμνης. Πήραμε κάποια δείγματα και τα εργαστηριακά, όπως τα βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή, μας λένε ότι είναι ορυκτέλαιο, δεν αυτό είναι παράγωγο πετρελαϊκό και η ποσότητα, όπως σας είπα και πριν, δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στο οικοσύστημα της λίμνης. Γνωρίζουμε από πού προέκυψε? Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε βρει από πού προήλθε όλη αυτή αυτή η μόλυνση, τέλος πάντων, που δημιουργήθηκε, δεν το γνωρίζουμε. Γίνηκαν κάποιες προσπάθειες με το αποφρακτικό της ΔΕΙΑΚ. Περισυλλέξανε από αρκετά φρεάτια τις ποσότητες που ήταν μέσα νερό. Προφανώς ήταν και το ορυκτέλαιο. Και από κάποια περισκεψία πιστεύω κάποιος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έριξε μέσα στο φρεάτιο των ομβρίων αυτό το υλικό και δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε, αυτά άμεσα καταλήγουν στη λίμνη. Και είδαμε αυτό το φαινόμενο. Τώρα, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε και το δίχτυ που είναι για αυτή τη δουλειά, για να περισυλλέγουμε τις πετρελοκυλίδες, γιατί όπως σας είπα και πριν, η ποσότητα ήταν πολύ μικρή και με κάποια ειδικά απορρυπαντικά που έχουμε, διασπάσαμε και την ποσότητα που ήταν στην επιφάνεια της λίμνης. Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος ούτε για τα πτηνά, για τα πουλιά ουσιαστικά, ούτε για τα ψάρια της λίμνης. Όχι, ήτανε όχι. Μικρές οι ποσότητες. Για το περιβάλλον της λίμνης δεν υπήρχε καμία τέτοια περίπτωση. Το επικρατέστερο επομένως σενάριο είναι ότι κάποιος έριξε πετρέλαιο, ορυκτέλαιο, όπως είπατε, στο φρεάτιο και αυτό μέσω από εκεί μεταφέρθηκε στη λίμνη και όχι τελικά από το αλάτι που ρίξαμε για τον αποχιονισμό. Όχι, με τις αναλύσεις που κάναμε και στο αλάτι, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά όσον αφορά για τα αλάτι, γιατί είχαμε πει ότι υπάρχει περίπτωση να είναι εμπλουτισμένο με πετρέλαιο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν το αλάτι, ήταν καθαρό. Απλώς το χρώμα που είχε το σκούρο ήταν αναμειγμένο με άμμο, γι' αυτό ήταν σκούρο. Προφανώς, όπως σας έχω πει και άλλες φορές τηλεφωνικά που έχουμε μιλήσει και στη τηλεόραση που είχα έρθει και όλες εκεί πέρα, αυτή η απερισκεψία που έχουμε, ό,τι περισσεύει από κουβάδες, από ρυπαντικά, από φριτέζες που χρησιμοποιούμε στο σπίτι για να ψήσουμε τις πατάτες μας, τέλος πάντων, αυτά δεν πρέπει να τα ρίχνουμε στα φρεάτια των ομβρίων. Άμεσα καταλήγουν στη λίμνη και δημιουργούν οικολογικό πρόβλημα. Γι' αυτό θα ξαναπαρακαλέσω τον κόσμο να δείξει περισσότερη ευσυνειδησία όσον αφορά αυτό το θέμα. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να ήταν αυτή τη φορά μάλλον μικρές οι ποσότητες, αλλά την επόμενη φορά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι συνέπειες να έχει μια τέτοια απερισκεψία, όπως είπατε και εσείς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον εξαιρετικά προσεκτικοί και εμείς οι ίδιοι. Ζητάμε όλοι την εξυγίανση της λίμνης της Καστοριάς, αλλά αν δεν συμβάλλει ο καθένας μας σε αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πράξη. Ακριβώς. Θα σας φέρω για ένα παράδειγμα. Πέρυσι ήτανε άνοιξη, αν δεν απατώμε. Εντοπίσαμε πάλι μεγάλη πετρελοκυλίδα στην πλευρά της λεωφόρου των Κύκνων. Ναι. Η παρέμβασή μας ήταν άμεση. Φέραμε και το δίχτυ και περισυλλέξαμε γύρω στα 300 λίτρα πετρελαίου. Εντοπίσαμε από που φύγαν αυτά. Τέλος πάντων, λέβητας είχε σπάσει σωλήνες του και όλα αυτά τα πετρέλα που είχε μέσα στις δεξαμενές καταλήγαν στα φρεάτια των ομβρίων και, όπως καταλαβαίνετε, αυτά πήγαν μέσα στη λίμνη. Ευτυχώς τα περισυλλέξαμε και δεν είχαμε πρόβλημα
στο περιβάλλον της λίμνης. Μάλιστα, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζομπάνο. Να είστε καλά. Ας ευχηθούμε βεβαίως ότι είναι το τελευταίο περιστατικό, γιατί έχουμε πει και έχουμε πει τι έχουμε βρει μέσα στη λίμνη. Το πετρέλαιο νομίζω τώρα ήταν το τελευταίο που φανταζόμασταν. Αυτό ακριβώς. Είπαμε, θέλει να ανεβάσουμε λίγο την οικολογική μας συνείδηση. Σωστά. Εάν θέλουμε αύριο μεθαύριο να έχουμε τη λίμνη μας καθαρή, ώστε να αφήσουμε και στα παιδιά μας αυτό που λέμε ένα καθαρό περιβάλλον. Γιατί η λίμνη μας αποτελεί στολίδι και σύμβολο του Δήμου Καστοριάς, έτσι. Ναι. Και είναι ένα ζωντανό οικολογικό σύστημα. Βεβαίως. Η προστασία του οποίου αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του καθενό μας. Έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει αυτά όλοι να το σεβόμαστε. Αυτονόητα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να ευχηθώ και εγώ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Οι μεταβολές σχολικών μονάδων του Δήμου Καστοριάς ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Σώμα αποφάσισε να μην υπάρξουν συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολείων στο νομό μας. Στο Δήμο Καστοριάς, συγγνώμη. Να μην γίνει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καστοριάς. Αυτό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως το μεσημέρι. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται και στις εισηγήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς. Η εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας όσον αφορά το θέμα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των σχολικών μονάδων του Δήμου Καστοριάς, του Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς, είναι σύμφωνη με την εισήγηση τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης του νομού, η οποία κάνει αναφορά για καμία μεταβολή των υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος και στηρίζεται και από τη Δημοτική Αρχή και πέρασε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πέρσι με το κύμα των καταργήσεων. Κατατέθηκε μια μειοψηφία από ένα Δημοτικό Σύμβουλο όσον αφορά το σχολείο του Χιλιοδέδρου και της Πενταβρίσου. Εκεί όμως είναι καθεστώς αναστολής, οπότε το Υπουργείο κάποια στιγμή θα δει το θέμα και θα αποφασίσει για τι μέλη γενέστηκε την σχολική μονάδα αυτή. Επίσης αποφασίστηκε να γίνει πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας για λειτουργίες περινού ΕΠΑΛ. Όσον αφορά για την πρόταση που ήρθε από τη δευτεροβάθμια, διεύθυνση δευτεροβάθμιας για την ίδρυση του εσπερινού ΕΠΑΛ, με χαρά γίνεται αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα δώσει δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι για συγκεκριμένους λόγους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα τεχνικής κατάρτισης. Τους δίνει τη δυνατότητα με την ίδρυση του εσπερινού ΕΠΑΛ να μπορέσουν να καταρτιστούν, έτσι ώστε να αποκτήσουν εκείνα τα εφόδια για να μπορέσουν να πάρουν κάποιες δυνατότητες σε κάποιες διαδικασίες διαγωνισμού, προκήρυξη θέσεων κτλ. Μία ίδρυση ενός εσπερινού ΕΠΑΛ, το οποίο δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο. Στην εισήγηση μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θεόδωρο Ζήσης και Λεωνίδα Ζέγας. Διαβάζοντας την απόφαση της ΔΕΠ, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, διαπίστωσα ότι δεν έχει να προτείνει τίποτα άλλο πέρα από τις προτάσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Επιτροπής της Περιφερειακής Διοίκησης Καστοριάς. Ήθελα να κάνω γνωστό ότι υπήρχε συμφωνία από πέρυσι και αυτό είχε διαπιστωθεί μέσα από την περσινή πρόταση της ΔΕΠ, ότι λειτουργώντας δύο γυμνάσια και δύο δημοτικά στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή Χιλιοδέντρου και Πενταβρίσου, είχε συμφωνηθεί τότε να λειτουργήσει ένα δημοτικό στο Χιλιόδρο με την προοπτική της κατασκευής του καινούριου δημοτικού κτηρίου, του καινούριου κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου, και ένα γυμνάσιο στην Πενταβρίσου, διότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις με την ύπαρξη ενός καταλληλότερου κτηρίου κλπ. Ανταποκρίθηκε η πλευρά του Χιλιοδέντρου, ανταποκρίθηκε στην απόβαση αυτή και όντως στείλανε τα παιδιά του γυμνασίου στο Χιλιόδρο, στην Πενταύρηση, οι γονείς του Χιλιοδένδρου, και το διάστημα εκείνο λόγω μη αποπεράτωση του σχολικού κτηρίου του Δημοτικού στο Χιλιόδρο υπήρξε αναστολή της απόφασης. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους εγώ καταψηφίζω την απόφαση εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το Δημοτικό Σχολείο, το καινούριο στο Χιλιόδρο, αποπερατώθηκε και έχει τη δυνατότητα να στεγάσει πλέον ενιαία το Δημοτικό Σχολείο. Εγώ θα συμφωνούσα με το εσπερινό ΕΠΑΛ να λειτουργήσει και είναι καλό για την πόλη να λειτουργήσει, αλλά διαφώνησα ότι στο σκέλος του ότι ναι μεν φαίνεται ότι δεν κατεργείται κανένα σχολείο τη φετινή χρονιά, αλλά δεν φέρνει το τι είχε γίνει πέρσι, δηλαδή το σχολείο της Ιρωπηγής. Εντάξει, πέρσι κατεργήθηκε, δεν μπορούσαμε να το δούμε φέτος να ξαναεπαναλειτουργήσει. Υπάρχουν και σχολεία στα Κορέσια που κλείσαν και αυτά, δεν μπορούσαμε μέσα από εδώ να τα δούμε ότι μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Δηλαδή μείναμε στο ότι μένουν τα σχολεία όσα έχουν, αλλά δεν πάμε πίσω να δούμε τι κατεργήθηκε πέρσι. Και αυτό και το κατεψηφίζω.
Άρα η συννεφιά προβλέπεται για αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε και σήμερα. Καλό βράδυ να ευχηθούμε σε όλους. Γεια σας.